Yeah.
Άρχοντα και σκληρού άνδρα κοντά σα. Αυτό ευλόγησε και του άγρου δούλου, το σύνταγμα των ίνων και το έλαιο. Και πλήθυνον αυτά ει του οίκου των εορταζών, των εορταζών, την Αγία Γιορτή και πανήγυρη τάφτη, ει του οίκου των παιδίων και ανέβων αδελφών ημών και στον κόσμο σάπαντα. Και του εξαρτών μεταλλάσσοντα, πιστού του μισού Αγίασον. Ο ευλογών και αγιάζων τη σύμπαντα, Ιστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Παράστασή του, ώστε να καταστεί και ο τόπος αυτός ένα ιστορικό μετερίζει για την τοπική μας κοινωνία, αλλά και την Εκκλησία. Ήρθαμε λοιπόν να τιμήσουμε το της Αθανασίας επώνυμον. Και είναι πάρα πολύ βασικό ότι κάθε φορά που εορτάζει ένας Άγιος πρέπει να γνωρίζουμε πώς πρέπει να προσεγγίζουμε στην πανήγυρή του και στην εορτή του. Είναι πολύ χρήσιμες οι απόψεις, αγαπητοί μου αδελφοί, που οι πατέρες της Εκκλησίας μας έρχονται και μας συμβουλεύουν και σήμερα θα παρακολουθήσουμε μερικές από αυτές. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο, τον προκάτοχο του Αγίου Πατρόσιμου Αθανασίου στον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης, αλλά και Μεγάλο Πατέρα της Εκκλησίας μας, ο οποίος μας μεταφέρει πώς πρέπει να τιμούμε τους Αγίους μας. Μας λέγει χαρακτηριστικά, εμείς οι άνθρωποι συνήθως γερόμαστε όταν βρεθούμε σε γάμους, εθνικές και κοσμικές επαιτίους και σ' άλλα ευχάριστα κοσμικά γεγονότα. Στην αρχαιότητα, μία πόλη χαιρόταν πολύ όταν νικούσε κάποιος τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τότε οι κάτοικοι της γενέτειράς του αθλητή γκρεμίζανε μέρος των τυχών για να δείξουν ότι μία πόλη που έχει τέτοιους αθλητές δεν χρειάζεται τα τείχη. Εγώ σκυρτώ και χορεύω, εφραίνομαι και γεμίζω από αγαλίαση, μας λέγει χαρακτηριστικά, όταν βρεθώ σε πανήγυρη Αγίου. Είναι συνταρακτικό το γεγονός, αν το σκεφτούμε και το μελετήσουμε, το ότι ένας συνάνθρωπός μας κατέκτησε τον ουρανό. Πέτυχε από το κατοικώνα να βρεθεί στο καθομοίωση. Δοξάστηκε από τον Θεό. Δεν μπήκε στον παράδεισο με δυσκολία, κατ' οικονομία, μόλις και μεταβίας, αλλά με άνεση και πανηγυρικά. Μπήκε για να χρησιμοποιήσουμε αθλητική ορολογία, παίρνοντας χρυσό στεφάνι. Για να ομιλήσουμε εκκλησιαστικά, αποκτώντας το φωτοστέφανο, που κοσμεί κάθε μορφή Αγίου, όταν αυτοί γίνονται φορείς του Θεού. Πόσο λοιπόν και εμείς θα πρέπει να χαιρόμαστε όταν ένας συνάνθρωπος, πρόγονος των προγόνων μας, μας αποδεικνύει ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι θεωρία, είναι πράξη, είναι εφαρμογή. Όταν ο Άγιος
Οποιοδήποτε Άγιος, πολύ δε περισσότερο ένας Άγιος που βγήκε μέσα από αυτά τα χώματα, με την άσκησή του, τον αγώνα του αλλά και τη μαρτυρία του, έγινε φορέας του Θεού.